Γεια σας. Γεια σας. Άννα μου, ξεκινάς εσύ πρώτη. Γεια σας. Ωραία, πριν ξεκινήσω με την κοπέλα, θέλω να πω στη Γεωργία, επειδή δεν κατάλαβε μάλλον, θα βαθμολογήσω στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, βεβαίως. Έχεις τρεις άσους να δώσεις. Λοιπόν, άκου να δεις, Γεωργία μου, πέρα το στυλ, πέρα από μία ωραία εμφάνιση. Είναι και θέμα προσωπικότητας. Δεν πήρα καλό. Είναι και θέμα συμπεριφοράς. Ναι. Και από τη στιγμή που σου είπαμε όλοι ότι είσαι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Νομίζω ότι το καταχράστηκες αυτό. Γενικά γίνεται. Θεωρείτε ότι το κάνω αυτό, οι υπόλοιποι κριτές. Νομίζω ότι το καταχράστηκες σήμερα. Επειδή δεν με ξέρετε, συγγνώμη, επειδή δεν με γνωρίζετε σαν άνθρωπος, θεωρείτε ότι όντως όταν ακούω καλά λόγια αλλάζω τη συμπεριφορά μου στις παίκτριες. Εγώ έτσι είδα σήμερα. Κάνετε τώρα θέλω να συνεχίσω. Κάνετε πολύ. Πάντως να ξέρετε, ειλικρινά σας το λέω, με τη Χριστιανά είμαστε φίλες. Έχουμε άλλη ιδιότητα. Εγώ κρίνω με αυτό που βλέπω σήμερα. Τελείως. Λοιπόν, Χριστιανά. Σε έχω παρακολουθήσει, έχεις κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις και μου αρέσει που κάνεις μερικές φορές δικά σου πράγματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν προσπάθησες καθόλου. Έτσι αυτά φαίνεται. Που έχω δει, ναι, έτσι φαίνεται. Εντάξει. Αν ήθελες να το κάνεις έτσι με satin look, τόσο γλυκό, θα πρέπει να βάλεις ένα φόρεμα που είναι λίγο πιο ανοιχτό στην πλάτη, μακρύ. Silk satin dress. Τα κοσμήματα τέλος πάντων είναι σχετικά ωραία, δεν τρελάθηκα κιόλας. Αυτό δεν είναι σάρι, δεν λέγεται σάρι. Okay. Εντάξει. Η τσάντα μέτρια, τα παπούτσια δεν μου αρέσουν καθόλου γιατί έχουν αυτή τη λεπτομέρεια με το στρας. Το look θα παραπέμπει σε 20s. 20s, δεν ξέρω τι άλλο, σύγχρονο, λίγο ειδικό, λίγο απ' όλα. Βασικά δεν βγάζω άκρη. Εντάξει. Βασικά δεν προσπάθησες καθόλου σήμερα. Όπως και οι περισσότερες νομίζω. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Σοφία. Η καημένη. Γεια σου. Honestly, συμφωνώ, definitely, με την Άννα. I think that αυτό το look είναι κάτι που ανήφερες με σε μια άλλη μέρα, I think, θα ήταν good. But όντως για ένα γκάλα Bollywood είναι πάρα πολύ λίγο. Λίγο. Και τα κοσμήματα είναι λίγα. Επειδή το φόρεμα είναι λίγο, ναι. Το sorry είναι και λίγο. Είναι όλα λίγα. Έπρεπε να το γεμώσεις και με τα κοσμήματα, νομίζω, για να το κάνεις πιο ενδιαφέρον. Εντάξει. For sure. Να σου δώσω δύο. Ωραία. Ευχαριστώ. Για να πάμε στο Δημήτρη. Δεν είναι η Χριστιανά αυτή που ξέρουμε. Καλά. Μέχρι στιγμής θεωρώ ότι είναι πιο... Αδύναμη ναι, εικόνα. Είναι. Είναι. Δεν είναι αδύναμη απλά, δεν είναι καλή εικόνα, καθόλου. Εντάξει. Είναι γκαλά σήμερα. Και έχουμε και μουσαφύρισα. Συγγνώμη. Θα έπρεπε να βάλετε διπλάσια προσπάθεια. Ευχαριστώ. Εντάξει, δεν ξέραν ότι θα έχουν μουσαφύρισα όμως τα κορίτσια. Θα πρέπει να την βάλουμε ούτως ή άλλως. Εντάξει, είναι καλά όμως. Τον καλά είναι το ναι, σημαντικό. Από μόνο τον καλά, οκ, okay, αλλά δεν ξέραν ότι θα τους τύχει αυτό. Καταρχάς, έχουμε τόσο πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί από το σπίτι. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Αλλά το οποίο είναι σαν να μην τους σεβόμαστε, ρε παιδί μου, όταν δεν... Ναι, και νομίζω ότι ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος. Ο κόσμος ψηφίζει στο τέλος και ο κόσμος ψηφίζει και να βρισκόμαστε γενικώς στην τηλεόραση. Ναι. Άρα αυτούς πρέπει να τιμούμε πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, άκου να δεις, Χριστιανά. Ξέρεις ότι είμαι απαιτητικός. Ναι. Και με κάποια κορίτσια είμαι πιο απαιτητικός. Ένα από αυτά είσαι εσύ για πάρα πολλούς λόγους. Αν εσύ είσαι σε μια σχολή, αν είσαι στη σχολή σου τώρα και σας βάζανε μια εργασία Bollywood, θα παρουσιάζεσαι αυτό. Όχι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, θα είχες κοπεί πριν μπεις στην αίθουσα. Ναι, ισχύει. Όχι, δεν έκανα όσο διάβασμα όσο θα έπρεπε. Μα τι διάβασμα, μα μιλάμε ότι θα μπορείς να κάνεις ελάχιστο διάβασμα, έχεις μία εμπειρία περισσότερη από τα κορίτσια, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχεις σπουδάσει. Που σημαίνει ότι έχεις μάθει να το μελετάς. Ναι. Με μία πάρα πολύ πρόχειρη έρευνα. Δεν εμβαθύνουμε το θέμα. Το θέμα το τα καλά, όταν βάζουμε μία θεματική, την αντιμετωπίζουμε πραγματικά ρηχά. Όχι ως. Δεν βγάζουμε τα πράγματα που ξέρουμε εδώ μπροστά σας, γιατί δεν θα περνάει καμία το κατόφλι. Ναι. Είστε όλες πολύ μακριά από αυτό που λέμε Bollywood, αλλά εσύ δεν έχεις ούτε καν, δεν έχεις το παραμικρό vibe. Okay. Είναι μια πολύ κακόγουστη εικόνα, κακόγουστη. Δηλαδή, όχι απλά είσαι εκτός θέματος, είναι κακόγουστο αυτό το ρούχο. Και έρχεσαι μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες έχουμε τελικό, και έρχεσαι με τα χειρότερα look που έχεις φέρει ποτέ. Εντάξει.
σαν να το έχεις παρατήσει, σαν να μην υπάρξει καμία προσπάθεια και πραγματικά απορώ πώς θα εξελιχθεί η πορεία σου. Πιστεύεις ότι έχεις τη δυνατότητα μία εβδομάδα να μείνεις σε καλή? Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Δηλαδή, από την εβδομάδα που τα πήγα καλά, απορώ αν το άξιζα να κερδίσω, να σας πω την αλήθεια και συγγνώμη που ξανακλαίω. Αλλά τα πήγα τόσο καλά με το που γύρισα, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχω πάθει από εκείνη την εβδομάδα. Και δεν είναι ότι δεν προσπαθώ. Προσπαθώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, κάθε μέρα, κάθε ώρα της ημέρας το αφιερώνω σε αυτό το παιχνίδι να ψάχνω, να βάζω look μαζί. Κάνω πραγματικά ό,τι μπορώ. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσα να είχα διαβάσει περισσότερο. Το μόνο που έκανα είναι ότι είδα το προηγούμενο επεισόδιο από την περσινή σεζόν. Λοιπόν, άκου, πολλές φορές σου έχω πει ότι συνήθως τις φορές που ήσουν προτινόμενη ήταν γιατί ρίσκαρες περισσότερο, ναι, και κάποια look δεν πετύχανε. Όχι, τα look που είχες αυτήν την εβδομάδα ήταν κακά. Αυτό το look που έχεις φέρει σήμερα είναι ένα κακό γουστό. Look που έχεις βάλει ένα όμορφο φορεματάκι και έριξες από πάνω ό,τι χρυσό βρήκες μπροστά σου. Και ξέρεις κάτι, το άσχημο είναι ότι, συγγνώμη στέλη μου, ότι και εσύ το καταλαβαίνεις ίδια. Εκείνη, ότι ναι. Είναι ότι έκανες λάθος και δεν το κατάλαβες. Έρχεσαι και πραγματικά καταλαβαίνεις ότι έχεις ντυθεί όχι σωστά γι' αυτό, όχι μόνο για εδώ, και για κάποια άλλα look που έχεις φέρει. Και απορώ, αφού το καταλαβαίνεις, γιατί δεν το αλλάζεις, τι έχει συμβεί? Έχω κουραστεί και νιώθω ότι ό,τι προσπάθεια προσπαθώ να φέρω και να δείξω δεν εκτιμείται ή δεν βαθμολογείται όπως περιμένω. Από εμάς. Ναι, γενικά. Ναι, κοίταξε, δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Λυπάμαι όταν ο κόσμος στεναχωριέται, αλλά είναι ένα πιεστικό παιχνίδι. Ναι, και εσύ είμαστε και θα στο τελικό. Είμαστε στο τέλος. Δηλαδή, έχει τελειώσει αυτή η εβδομάδα, έμεινε μια εβδομάδα του ημιτελικού που είναι πάρα πολύ σοβαρή και η εβδομάδα του τελικού που θα έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Έχουν τελειώσει τα αστεία. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να, όποια θέλει να φτάσει στον τελικό, πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της και... Τι να σου πω. Λυπάμαι τώρα γι' αυτό. Δεν αυτό πειράζει. Είναι ένα ξεκάθαρο ένα. Εντάξει, ευχαριστώ. Χριστιανούλη μου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, εύχομαι.